Κυρία Νεκταρία Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι από τη Λευκωσία. Καλημέρα σας κύριε Κυριακού. Είστε μητέρα της μικρής Ευελίνας, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία εδώ και πόσο καιρό? Βρισκόμαστε στη Γερμανία, είναι η δεύτερη εβδομάδα τώρα. Προηγουμένως ήμασταν στο Ισραήλ για 4,5 μήνες. Μετά από κάποιο αίτημα που είχε παρουσιάσει το κοριτσάκι μας από τις αρχές Οκτωβρίου, πήγαμε στον οφθαλμίατρο της οικογένειας, εξετάστηκε το παιδί, έγινε κάποια λάθος διάγνωση, συνταγογραφήθηκαν αντιβιωτικές σταγόνες και έτσι λόγω του ότι δεν ανταποκρινόταν το παιδί στη θεραπεία, την πήρα με δική μου πρωτοβουλία σε παιδοφθαλμίατρο για μια δεύτερη γνώμη. Και τώρα είναι στη Γερμανία ουσιαστικά για να συνεχίσει την θεραπεία, σωστά? Συνεχίζουμε τη θεραπεία εδώ στη Γερμανία, ναι. Και δηλαδή είναι μόνη, διαμένει στο νοσοκομείο, σωστά? Διαμένουμε, όχι. Διαμένουμε σε χώρο διαμονής. Μάλιστα. Σε συγκεκριμένο χώρο διαμονής. Πάμε απλά για τις θεραπείες στο νοσοκομείο και επιστρέφουμε. Τώρα θα αρχίσουν οι θεραπείες εδώ. Τώρα θα αρχίσουν οι θεραπείες. Για πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτές? Είναι συγκεκριμένες θεραπείες. Ναι. Μας έχουν μπει μέχρι 8 εβδομάδες, όμως είναι και η χημειοθεραπεία που θα γίνεται παράλληλα. Δεν έχουν τελειώσει οι χημειοθεραπείες που άρχισαν στο Άρα παράλληλα θα γίνεται και η χημειοθεραπεία. Μάλιστα. Βεβαίως. Και φαντάζομαι όλο αυτό κοστίζει και ψυχολογικά και οικονομικά. Πάτε και έρχεστε τόσους μήνες, τόσο καιρό, και έχετε εξασφαλίσει και τις απαραίτητες άδειες για να δοθεί μια στήριξη στην μικρή Ευελίνα. Βλέπουμε εδώ και το iPad και πώς μπορούν να γίνουν πληρωμές και μέσω Quick Pay και μέσω Revolut. Υπάρχουν δηλαδή οι τρόποι, κάποιος που θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Τι σας λένε οι γιατροί? Ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, πρέπει να γίνουν άμεσα για να επιστρέψετε το συντομότερο στην Κύπρο, σωστά? Βεβαίως, εννοείται. Το συντομότερο. Κάναμε τις διαδικασίες όσο πιο σύντομα μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τα απαραίτητα για την θεραπεία της και τη μετέπειτα πορεία της υγείας της και γενικά για τη ζωή της. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μας έδιναν στο Ισραήλ καθόλου ελπίδες. Μάλιστα. Τώρα η Γερμανία δίνει ελπίδες περισσότερες? Με την πορεία της υγείας της που είχε στο Ισραήλ και με τις θεραπείες αυτές των πρωτονίων εδώ στη Γερμανία, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Να ευχηθώ τα καλύτερα, να επιστρέψετε το συντομότερο όλοι στην Κύπρο με την Ευελίνα δυνατή. Και να έχετε και να έχει την υγεία της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλο τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει την οικογένειά μας, την κορούλα μας, γιατί πραγματικά είναι συγκινητική ανταποκρίση του κόσμου. Καθημερινά λαμβάνουμε άπειρα μηνύματα, συγγνώμη που δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλους. Όμως αυτή η αγάπη που εισπράττουμε καθημερινά από τον κόσμο μας δίνει απέραντη δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε και μέσα από την καρδιά μας. Καλή δύναμη ευχόμαστε, κυρία Νεκταρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.